Αυτά λοιπόν ήταν κάποια σενάρια ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, για να δείτε ότι και στα δύσκολα μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς και ανοιχτοί, μιλώντας με απλά λόγια για να βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει τι συμβαίνει. Λοιπόν, υπάρχει η ερώτηση, στην περίπτωση της ασθένειας, είτε στο παιδί είτε στη μητέρα, εάν ξέρουμε ότι επίκειται θάνατος, αν θα το πούμε. Τι λέτε εσείς? Υπάρχει λίγο. Ναι, ναι, πηγαίνετε λίγο. Σε περίπτωση επικείμενου θανάτου. Πέρασα από το στάδιο του καθήνου, τα τρία μικρά παιδιά έχασε τα μαλλιά μου. Αλλά δεν κυκλοφόρησα από εσά τα παιδιά μου να την έγινε να του δείξω για αυτό το πράγμα με το δει. Παρόλο που είχα την πλάνα παιδιά μου, του μίλησα, του είπα ότι μαμά πήγε καλά, ότι είχε συμβεί κάτι στην ελληνική ορθόνα, που πάει στον γιατρό, γι' αυτό είναι ξυπνά το σπίτι. Και κάποια στιγμή θα τελειώσω. Οπότε μίλησα από την παιδιά και δεν θα ξέρετε. Ναι, τώρα όμως μπαίνουμε στην περίπτωση που ξέρουμε ότι είναι σε τελικό στάδιο. Έτσι, όχι στην περίπτωση που υπάρχει ίαση. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, θα το πούμε? Ναι. Για να είναι προετοιμασμένο το παιδί. Έχουμε δει ότι ένα παιδί χρειάζεται τον χρόνο του για να το επεξεργαστεί. Και έχω δει ότι βοηθάει και την μητέρα. Εδώ θα σας πω μία προσωπική μου εμπειρία. Όταν δούλευα σε ένα νοσοκομείο της Αμερικής, με είχαν καλέσει για να δω μία κυρία, μία κοπέλα, που είχε τρία παιδιά, είχε καρκίνο, είχε μία στήριξη για τον καρκίνο και θα έκανε μία επέμβαση για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτή. Η επέμβαση έγινε, ήταν ότι είχε εξαπλωθεί πολύ η ασθένεια, ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο να γίνει και ότι θα υπήρχε το τέλος της, ξέρετε, ήταν δύο-τρεις μήνες ζωής. Θέλουμε στο νοσοκομείο για λίγο καιρό ακόμη και αυτό το οποίο μου ζήτησε ήταν να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ήθελε ήδη να μιλήσει και συζητούσαμε γι' αυτό. Τι θα συμβεί, η ίδια το δέχτηκε, έκλαψε, ήταν πάρα πολύ συγκινητικές αυτές οι συναντήσεις μας. Και όταν έφυγε, γιατί έμενε κάπου αλλού, ήταν εκτός της πόλης που ήταν το νοσοκομείο, μετά από κάποιους μήνες με πήρε μια κοινωνική λειτουργός που δεν ήξερα και ήθελε να μου μεταφέρει το ότι το γεγονός ότι η γυναίκα του είχε πεθάνει, αλλά πέθανε πάρα πολύ ειρηνικά. Πάρα πολύ ειρηνικά, είχε προετοιμάσει τα παιδιά γι' αυτό, είχε δύο αγόρια και τα παιδιά ήταν προετοιμασμένα και αυτό τα βοήθησε πάρα πολύ και την ίδια τη μητέρα και τα παιδιά. Απλά αυτά τα θέματα είναι ταμπού για την Ελλάδα, είναι καλό όμως να αρχίσουμε να ξεπερνάμε. Κάποια άλλη ερώτηση σε σχέση με αυτή την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία σε δύσκολες καταστάσεις ζωής? Ναι, μπορεί να γίνει ξαφνικά. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει ανακοίνωση στα παιδιά το συντομότερο δυνατόν. Έτσι, δεν τα αφήνουμε στην άγνοια. Γίνεται με λεπτό τρόπο, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο μπαμπάς είχε ένα τροχαίο και τώρα είναι στο νοσοκομείο, είναι πολύ σοβαρά, δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει. Οπότε αρχίζει το παιδί να καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει με τον μπαμπά και μετά από λίγο βλέπουμε ότι δυστυχώς τα νέα δεν είναι πολύ καλά, ο μπαμπάς δεν πάει καλά.
Και δεν δουλεύουν δυστυχώς φορές. Οπότε μπορεί να γίνει μια τέτοιου είδους ανακοίνωση και μετά να επιτρέψουμε στο παιδί να κάνει ερωτήσεις, να του εξηγήσουμε τι θα επακολουθήσει και να δούμε αν θέλει να πάει στην κηδεία, να το ετοιμάσουμε για την κηδεία, δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτηση. Είναι σίγουρα ένα πραγματικό πένθος, ωστόσο βοηθάει το παιδί να είναι ανοιχτό το ζήτημα, να μπορεί να κάνει ερωτήσεις, να μπορεί να το συζητάει, να υπάρχει φωτογραφία αργότερα του μπαμπά στο σπίτι, να υπάρχουν τα άλμπουμ με τις φωτογραφίες που ήταν μαζί με τον μπαμπά. Όλα αυτά βοηθάνε για να επιβληθούν οι πληγές. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για αυτόν τον λόγο έχω γράψει με την κυρία Νατζηνικολόγου ένα βιβλίο που λέγεται «Το πένθος στα παιδιά». Μπορείτε να το παραγγείλετε ηλεκτρονικά και έχει πάρα πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Για να βοηθήσει ακριβώς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να τα διαχειριστούν. Άλλη ερώτηση σε σχέση με την επικοινωνία. Πώς μιλάμε στα παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα που δείξαμε μέχρι στιγμής. Συμφωνείτε με αυτά που είπα, διαφωνείτε. Πολύ. Έχετε κάποια παραδείγματα έτσι να φέρετε κι εσείς από την πλευρά σας, κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Μισό λεπτό λίγο να έρθει το μικρόφωνο. Να ζητήσει νομική βοήθεια, να
καταλάβει ότι πρέπει κάτι να κάνει, να μην το αφήσει έτσι το θέμα, να μην σε αρχίσει να κακοποιείται. Και αυτό που πρότεινα εγώ είναι να μιλήσει η μαμά στο μωρό της και να του πει μη φοβάσαι, μην τρομάζεις. Εγώ είμαι καλά, μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το θέμα, φροντίζω ώστε να βρεθούμε σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και γενικά να το καθησυχάζει. Και αυτό βοήθησε το μωρό, το οποίο διαφορετικά ήταν πολύ ανήσυχο, έκλαιγε, δειγνώνει τα μάτια, εξαιτίας αυτής της έντασης, υπερέντασης και του άγχους που βίωνε. Ναι. Πιο κοντά του και εμεί οι μαμάδε, όλε τι μαμάδε, όταν γυρίσαμε το πρώτο μα παιδάκι, σημαίνει συνήθω στο πρώτο, το άγχο μα δεν μα άφηνε να το γυρίσουμε. Δηλαδή, αντιλαμβανόταν ότι κάτι που ήταν καλά, μου έκανε αυτό, που πρέπει να κάνει αυτή. Η καρδιά μου πήγε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ήταν άγχο. Το έκανε να το δει. Πόσο μάλλον σε μια κατάσταση έτσι και στο σπίτι. Και αμέσω όταν το έκανε κάποιο άλλο, το σκεφτόταν. Εγώ δεν έπρεπε να είναι μαζί μου, άρα κάτι συμβαίνει με μένα, γιατί είναι συμβαίνει. Οκ. Μπορώ να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό, ότι πολύ συχνά οι νέες μαμάδες κάνουν λάθη. Έτσι, γιατί είναι άθλιες, γιατί είναι αγχωμένες, ή μπορεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή τους, σε αυτή τη φάση, να μην μπορούν να είναι απερίσπαστες να φροντίζουν το μωρό τους. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να πείτε στο παιδί αργότερα ότι ξέρεις κάτι,